Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα άλλο θέμα το οποίο φαίνεται να τρέχει αύριο, αλλά έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας ουσιαστικά. Και θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί, με τη βοήθεια της κυρίας Μελιτίνη Χριστοδουλάκη, νομικός από την γραμμή safeline.gr. Καλημέρα κυρία Χριστοδουλάκη, τι κάνετε? Καλημέρα σας κυρία Δουλειαράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας, είμαι καλά, ευχαριστώ. Χαίρομαι, και δεν είναι μόνο μία μέρα, όπως λέμε Black Friday και αγορές μέσω του διαδικτύου, είναι η καθημερινότητά μας αυτό και έτσι είναι καλό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, διότι εσείς εξαιτίας της αυριανής της ημέρας έχετε εκδώσει από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ένα δελτίο δίνοντάς μας αυτές τις συμβουλές οι οποίες χρειάζονται. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς και να μας λέτε το τι, το πώς και το γιατί, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως, ευχαριστώ. Πολύ σωστά είπατε, δεν αφορά μόνο την αυριανή μέρα. Θα λέγαμε ότι το τελευταίο 15ήμερο κατακλυζόμαστε από ένα σωρό διαφημίσεις, είτε και email και μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε καθημερινά για να προκειμένου να προωθηθούν κάποιες αγορές από τη δική μας τη μεριά. Είναι μια πολιτική η οποία δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς με αφορμή αυτό το γεγονός θα θέλαμε να πούμε πράγματα τα οποία έχουμε ξανατονίσει στο παρελθόν στους ακροατές. Αναφορικά με τις οικονομικές απάτες και με τις παγίδες που ενδέχεται να κρύβουν κάποιες διαδικτυακές αγορές, κυρίως διαδικτυακές αγορές, που έχουν να κάνουν με εταιρείες οι οποίες είναι ψεύτικες, με ιστοσελίδες οι οποίες είναι ψεύτικες, δεν ανταποκρίνονται σε κάποιο πραγματικό κατάστημα στον πραγματικό κόσμο, αλλά κάνουν ένα πέρασμα από το διαδίκτυο πρόσκαιρο με απότερο σκοπό να αποσπάσουν κάποια χρήματα από κάποιους αγοραστές και στη συνέχεια να εξαφανιστούν. Αυτό το οποίο λέμε εμείς και συμβουλεύουμε τον κόσμο κάθε φορά που θέλει να κάνει μια διαδικτυακή αγορά είναι να πραγματοποιεί συναλλαγές με εταιρείες και με καταστήματα που ήδη γνωρίζει και τα εμπιστεύεται. Με γνωστά και αξιόπιστα καταστήματα και όχι με ιστοσελίδες οι οποίες δεν ξέρουμε πότε εμφανίστηκαν, πού είναι η έδρα τους, δεν υπάρχει κάποιο υπόβαθρο από πίσω. Είναι σημαντικό να κοιτάζουμε την εκάστοτε ιστοσελίδα με κριτικό μάτι. Τι σημαίνει αυτό? Πρωτίστως να δούμε αυτή η ιστοσελίδα έχει όρους χρήσης, έχει κάποια πολιτική απορρίτου, έχει μια πολιτική επιστροφών αντικειμένων που ενδεχομένως αγοράσαμε και στη συνέχεια θα θέλαμε να τα γυρίσουμε πίσω, έχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας, κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε και να εξυπηρετηθούμε σε περίπτωση που έχουμε απορίες για κάτι. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πρωτίστως μία έρευνα αγοράς εκεί έξω στο διαδίκτυο και να δούμε και να αναζητήσουμε συστάσεις και κριτικές από άλλους πελάτες που στο παρελθόν είχαν εμπιστευτεί ή είχαν πραγματοποιήσει κάποια συναλλαγή από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Αυτό πιστέψτε με, εκ πρώτης όψεως θα μας δώσει σημαντικά στοιχεία για το αν μιλάμε για ένα αξιόπιστο ηλεκτρονικό κατάστημα ή όχι. Στη συνέχεια μπορούμε να προτείνουμε δηλαδή στους ακροατές μας να πραγματοποιούν αγορές προσέχοντας τον τρόπο πληρωμής τους. Προτιμούμε επομένως να κάνουμε μια αγορά θέλοντας να πληρώσουμε με αντικαταβολή ή με τη χρήση της χρεωστικής ή της πιστωτικής μας κάρτας που στη συνέχεια μπορούμε σε σύντομο πάλι χρονικό διάστημα, αλλά μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη συναλλαγή και αποφεύγουμε την τραπεζική κατάθεση, γιατί άπαξ και κάνεις την τραπεζική κατάθεση σε αυτό το λογαριασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος, μετά δύσκολα μπορείς να πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Είναι βήματα τα οποία φαίνονται πάρα πολύ απλά, αλλά είναι και εκείνες οι περιπτώσεις μέσα σε αυτά τα απλά βήματα. Πολύ καταλαβαίνουμε θεωρητικά, στο τέλος κάτι μας πιάνει και ξέρετε κάνουμε εκείνο το λάθος το μοιραίο. Και ναι, το λέω αυτό διότι και τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται μέσα από το αστυνομικό δελτίο, κυρία Χριστοδουλάκη, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά και αυτό το οποίο τονίζουμε στους ακροατές, στον κόσμο, είναι να μην είναι έτσι παρορμητικός με τη δίθεν ευκαιρία που του παρουσιάστηκε μπροστά του, που δίθεν εμφανίστηκε μπροστά του ένα ακριβό και επώνυμο προϊόν, το οποίο σε τιμή ευκαιρίας μόνο για αυτόν τον ίδιο είναι μια
τρομερή ευκαιρία να το αγοράσει στο εδώ και τώρα. Ας πάρουμε το χρόνο μας, ας σκεφτόμαστε διπλά και τρίδιπλα πριν κάνουμε κάποια κίνηση. Η προσφορά θα είναι εκεί και θα μας περιμένει. Επομένως, έχουμε το χρόνο να το σκεφτούμε διπλά και να εμπιστευτούμε και το ένστικτό μας σε αυτή την περίπτωση. Μήπως κάτι δεν πάει καλά όταν, για παράδειγμα, ένα επώνυμο ζευγάρι παπούτσια που σε κανονικές συνθήκες κάνει 150 ευρώ, τώρα το βρίσκω μόνο με 30, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς, εκεί πέρα κάτι θα πρέπει να μας υποψιάσει. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι και λόγω των ημερών, στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία διατηρούμε διάφορα προφίλ, έχουμε κάποιους λογαριασμούς, για παράδειγμα το Facebook, συνεχώς εμφανίζονται μπροστά μας online καταστήματα που μας προσφέρουν προϊόντα σε πάρα πολύ καλές και προσιτές τιμές, σε τιμές ευκαιρίας. Να πούμε ότι συνήθως αυτές οι διαφημίσεις και αυτά τα καταστήματα έχουν μικρή διάρκεια ζωής, κάνουν ένα πέρασμα. Μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία, αγοράζουμε κάτι. Σε 20 μέρες αυτά είτε αλλάζουν επωνυμία είτε φεύγουν εντελώς από το προσκήνιο. Στο μεταξύ εμείς περιμένουμε κάποιο προϊόν και είτε αυτό θα έρθει και δεν θα είναι επώνυμο, θα είναι κάποια απομίμηση ή δεν θα έρθει καθόλου. Στο μεταξύ όμως έχουν εξαφανιστεί κιόλας από το διαδίκτυο, δεν υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Συνήθως αυτά τα καταστήματα δεν έχουν κάποια επίσημη ιστοσελίδα το διαδίκτυο, αλλά έχουν την παρουσία τους μονάχα μέσω διαφημίσεων του Facebook και είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να μας υποψιάσει και καλό θα είναι όλα αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Να είμαστε υποψιασμένοι, κοντολόγες. Βεβαίως. Για τα πάντα όλα. Αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να τρομοκρατούμε τον κόσμο και να μην προχωρήσει σε όποιες συναλλαγές θέλει. Απλά να αποφύγει αυτές τις κακοτοπιές και τα ψεύτικα καταστήματα. Μα αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί αυτό είπαμε στην αρχή, ότι όλα αυτά τα κρατάμε στο μυαλό μας θεωρητικά, αλλά εκείνη την ώρα που θα μπούμε μέσα και ξέρετε, κάτι το μάτι μας θα δει, κάτι το οποίο μπορεί να ζηλέψουμε ή οτιδήποτε άλλο, κάνουμε αυτή την παρορμητική κίνηση, πατάμε διάφορα link, ψάχνουμε να βρούμε διάφορα πράγματα και το αποτέλεσμα είναι εμείς οι ίδιοι να κάνουμε εκείνα τα λάθη τα οποία βγαίνουν σε βάρος μας. Ότως ή άλλως, αυτό το οποίο κυρία Χριστοδουλάκη ως ανοιχτή γραμμή εσείς για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο δίνετε στη δημοσιότητα, είναι ενδεικτικό της κατάστασης το μέγεθος των απατών μέσα στο 2021. Έτσι, διότι λέτε ότι το 40% των καταγγελιών αφορούσε κάτι που συνέβη σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ιστότοπο, το 39% αφορούσε επίσης απάτες που έγιναν σε ένα άλλο ιστότοπο. Οπότε καλά είναι που το λέμε, καλά κάνετε και τα λέτε. Βεβαίως, και μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα θίξαμε πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έπειτα, από την πανδημία δηλαδή και έπειτα, καθώς τότε ήταν πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο των οικονομικών απατών στη γραμμή μας. Όχι μόνο θα λέγαμε σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε αντίστοιχα τέτοια στατιστικά στοιχεία. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να πω γενικώς να μην εμπιστευόμαστε και τα διάφορα emails, phishing ή τα διάφορα μηνύματα που λαμβάνουμε στο κινητό μας και τα οποία μας δίνουν κάποιο link να μπούμε μέσα ενδεχομένως, να αλλάξουμε κωδικούς πρόσβασης. Είναι πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο όπου λαμβάνουμε ένα email από δίθεν από την τράπεζά μας ή από τα ΕΛΤΑ, όπου λένε ότι αν τώρα δεν μπείτε μέσα να ανανεώσετε τους κωδικούς πρόσβασής σας, ο λογαριασμός σας θα μπλοκαριστεί επαόριστον. Από φόβο μπαίνουμε μέσα, βάζουμε τους κωδικούς πρόσβασης και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τέχνασμα, μία απάτη που αποσπά από εμάς τους κωδικούς μας πρόσβασης. Με αποτέλεσμα αυτομάτως να είναι εκτεθειμένοι οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί, αυτοί που διαθέτουμε στο διαδίκτυο. Επομένως, ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται καμία τράπεζα να μας ζητήσει τους κωδικούς πρόσβασης και δεν προβαίνουμε ποτέ σε τέτοιες ενέργειες που έχουν να κάνουν με απόσπαση στοιχείων μέσω των διαφόρων μηνυμάτων που λαμβάνουμε καθημερινά. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη βοήθεια, για τις συμβουλές. Έστω και ένας να σας ακούσει, κέρδος θα είναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.